επιβεβαιώθηκε νομίζω περίτρανα ότι αυτές τις μέρες η συζήτηση προκλήθηκε από την κυβέρνηση και τώρα και πριν λίγο καιρό στις επιτροπές για λόγους ψηφοθυρικούς, για λόγους επικοινωνιακούς και για να στηθεί και ένας δικοματικός καυγάς, μια αντιπαράθεση στις πλάτες των απόδημων. Γιατί το βασικό ερώτημα είναι τι άλλαξε από το Δεκέμβρη του 2019 όταν ψηφίστηκε ο γνωστός νόμος για την ψήφο των αποδήμων με ευρύτατη πλειοψηφία, ο νόμος τον οποίον σήμερα καταγγέλλεται. Ένα πράγμα άλλαξε. Ο συσχετισμός ο κοινοβουλευτικός από ό,τι φαίνεται δεν άλλαξε. Κάτι άλλο δεν άλλαξε. Ένα πράγμα άλλαξε. Ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, η οποία επιτέθηκε πάνω στη λογική των κριτηρίων που η ίδια και το κόμμα της ψήφισε. Και εσείς πήρατε την πάσα από την κυρία Τζάκρη για να στήσετε αυτόν τον δικοματικό καυγά στις πλάτες των απόδημων. Και ποιοι ήρθατε εδώ για να το παίξετε φίλοι των απόδημων? Εσείς, τα κόμματα που ως κυβερνήσεις ευθύνεστε για τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων από την εκπαίδευσή τους, την οποία την μειώσατε τα κονδύλια 80% μέχρι άλλα ζητήματα, και φυσικά ευθύνεστε για το μείζον που είναι η ίδια η μετανάστευση. Ότι διώξατε εσείς οι πολιτικές σας και το σύστημά σας, διώξατε αυτούς τους ανθρώπους από τη χώρα. Πώς αλλιώς επιβεβαιώθηκε ο επικοινωνιακός χαρακτήρας αυτής της συζήτησης? Από τη συστηματική και απροκάλυπτη διαστρέβλωση στην οποία επιδόθηκαν πρωτίστως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι όλοι, σε σχέση με τον νόμο, τον ισχύοντα νόμο που και οι ίδιοι ψήφισαν. Αν άκουγες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις δύο μέρες να αναλύουν τον νόμο που ψήφισαν, θα έλεγες ότι είναι είτε είναι παντελώς άσχετοι, δεν έχουν, να πω, μυρωδιά, να χρησιμοποιήσω και μια λόγια έκφραση, μυρωδιά από τον νόμο, ή είναι συνειδητοί ψεύτες. Με αυτά που ακούσαμε δύο μέρες, όχι από όλους, επαναλαμβάνω. Από το ότι αφαιρείται το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογικούς καταλόγους και το δικαίωμα ψήφου, μέχρι και ότι το brain drain, αυτοί που φύγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα, δεν έχουν καμία πρόσβαση. Όταν ο νόμος με τις προβλέψεις του, ειδικά για τους κάτω από 30, δεν επιβάλλει ιδιαίτερα κριτήρια για τη συμμετοχή στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Και φυσικά σε αυτόν τον αποπροσανατολισμό συμμετείχαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι χτες στοιχηθήκαν πίσω από τη δήλωση της κυρίας Τζάκρη, η οποία και την αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία βέβαια κυρία Τζάκρη την μετέφερε κολοβή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα το γυρίσανε λίγο. Γιατί αν άκουγες χτες τον κύριο Ραγκούση και άκουγες και σήμερα τον κύριο Ραγκούση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Η μία τοποθέτηση, η χθεσινή, ήταν η υπεράσπιση της αρχικής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ περί ενιαίου ψηφοδελτίου, και όταν είδαν ότι αυτή η θέση, επειδή είναι διάτρητη, δίνει πολλά επιχειρήματα στην αντίπαλη πλευρά, το γυρίσανε σήμερα και προσχωρήσανε στη θέση που την καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, των κριτηρίων που πρέπει να υπάρχουν για να ασκείται το εκλογικό δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας. Ήταν δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του κ. Ραγκούση, η χθεσινή με τη σημερινή, όποιος τις είδε. Πάμε τώρα και τελειώνω στο βασικό επιχείρημα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Διαμορφώνονται, λέει, και της κυβέρνησης. Διαμορφώνονται, λέει, με την ύπαρξη κριτηρίων δύο ταχυτήτων και δύο κατηγοριών πολίτες. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Το ακριβώς αντίθετο. Με τη δική σας πρόταση διαμορφώνονται δύο ταχυτήτων και δύο κατηγοριών πολίτες. Οι μεν πολίτες, οι οποίοι έχουν δικαιώματα και έχουν και υποχρεώσεις, έτσι, όσον αφορά τη φορολογία, το στρατό, άλλου είδους υποχρεώσεις, επειδή ζουν σε αυτή τη χώρα, και υπάρχει και η κατηγορία των πολιτών, οι οποίοι έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και δεν υφίστανται ενδεχομένως και καμία συνέπεια της όποιας πολιτικής επιλογής κάνουν. Αυτές είναι οι δύο ταχύτητες
και οι δύο κατηγορίες πολιτών που διαμορφώνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, του κινήματος αλλαγής, της ελληνικής λύσης και του ΜΕΡΑ25. Και αυτό το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Και το ξέρετε ότι το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το καταλαβαίνει. Και γι' αυτόν τον λόγο καταφύγατε και στη διαστρέβλωση και στην αποσιώπηση, κρύβοντας ότι αυτό που προτείνουμε εμείς ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές χώρες, και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η αποδημία, κύριε Κουμουτζάκο, τόσο πιο αυστηρά κριτήρια μπαίνουνε, τόσο πιο αυστηρά κριτήρια φεύγουν και σε ορισμένα αστεία επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε αυτές τις μέρες. Τελειώνω σε δευτερόλεπτα με τα δύο ζητήματα που θίχτηκαν και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αναπάντητα. ΑΣΕΠ και εφοπλιστές. Προσέξτε, σε δύο βασικά ζητήματα, σε δύο ζητήματα στα οποία διαφωνείτε, πώς έχετε και εκεί κοινή γραμμή, ο ΣΥΡΙΖΑ Νέο και η Νέα Δημοκρατία. Στο ζήτημα του ΑΣΕΠ, που βεβαίως υπήρχε αυτή η συμφωνία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, στη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τα 4 πέμπτα για τη συγκρότηση των ανεξαρτήτων αρχών να γίνουν 3 πέμπτα. Και έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και παραπονιέται για αυτή τη συμφωνία, όταν και η δική του ψήφος άνοιξε το δρόμο για να μπορεί να επιτευχθεί. Και στο ζήτημα φυσικά των εφοπλιστών, που όταν πρότεινε το ΚΚΕ ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το βρικολακιασμένο άρθρο 107 των προνομίων του Συντάγματος που κατοχυρώνει τα προνόμια των εφοπλιστών, εκεί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και τους υπόλοιπους και το υπόλοιπο γκρουπ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ. Αυτά για την ιστορία.